Εντάξει, κυρίες και κύριοι, την παλέψαμε. Στις διαφημίσεις μιλήσαμε ο ένας στον άλλον. Ρίξαμε λίγο νερό στο πρόσωπό μας και το ξεπεράσαμε όλο αυτό που συνέβη λίγο πριν πάμε σε διαφημίσεις. Ευχαριστώ, Αντώνη, και για τη συγγνώμη που μου ζήτησες για αυτή την ευθεία επίθεση που έκανες στο δεύτερο μέρος. Είναι ευχάριστο το. Συγχωρώ. Είναι ευχάριστο το ότι πλέον έχεις ξεψευδεστήσεις. Είμαστε έτοιμοι για φαρμακευτική αγωγή πλέον. Είναι καλό αυτό. Αυτή είναι η Ντουμπρόβνικς, κυρίες και κύριοι. Τι λέμε τώρα, ποιοι Ντουμπρόβνικς στη χώρα του Παντελίδη, τι είναι αυτά που λέμε. Είναι η Ντουμπρόβνικς. Πολύ ωραίο συγκρότημα. Είναι αυτή η πόλη της Κροατίας που θα πάει να παίξει ο Παντελής Παντελίδης. Ναι, ακριβώς, εκεί που δίνει. Αυτή η χώρα γίνεται όλο και πιο δραματική σε αυτό το θέμα. Στο θέμα διασκέδαση και στο θέμα. Μπουζούκι, όχι μουσική, συγγνώμη. Γίνεται όλο και πιο δραματική. Όλο και πιο δραματική. Στο θέμα φαγητό είναι το χειρότερο. Πάμε, ναι, εκεί, γιατί εξαφανίζεται σιγά σιγά. Είναι το χειρότερο. Προηγουμένως που έλεγες για το σκηνοθέτη του Άδωνη Γεωργιάδη, ο Άδωνης φλεράκι την κάμερα, την έχει σε τρυπόδι μόνο του στο δωμάτιο. Σαν τον Παντελίδη κι αυτό. Σωστό, σωστό. Και δεν είναι το μήνυμα το οποίο επικρατεί όλων των υπολείπων, είναι η τρομερή ομοιότητα του Δαραβίγκα με το ανθρωπάκι τη Μονόπολη. Όντω ο Δαραβίγκα με το. Για να δούμε το Δαραβίγκα λίγο. Αυτό είναι ο Δαραβίγκα. Και αυτό εδώ είναι το ανθρωπάκι, δείτε τώρα τη Μονόπολη. Δείτε το εδώ, στον υπολογιστή του Γιάννη βρίσκεται. Δείτε το, να το. Εδώ πιο αμπηγέτη να έχουμε. Ήδη είναι. Ήδη είναι φοβερή παρατήρησή σα. Θα το σκίσει ο Χίο. Γιατί δεν είναι καρτούν αυτό. Τώρα θα σε φτιάξω. Λοιπόν, πρέπει να κάνουμε λίγο γρήγορα. Έχουμε ένα καταπληκτικό βίντεο το οποίο θα μα το παρουσιάσει όμω κυρίε και κύριοι η Χριστίνα. Άρα παρετοιμάστε του Μάρε Project. Γεια σας, το γεια σας, γεια σας. Γεια σας, τι κάνετε, πώς είστε. Καλά. 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 Μια χαρά. Πάντα καλά. Πάντα. Ωραία. Καλά. Πάμε λοιπόν. Για πάμε λοιπόν να δούμε και το βίντεο το οποίο σήμερα μας το έχει στείλει ο φίλος μας ο Βέσος, ο γνωστός Βέσος. Ο οποίος είναι ένας από τους συνεργάτες μας πλέον. Πλέον, ναι, είναι ένας. Εκπάτρας ορμόμενος, φιλιά στο Βέσο. Τα φιλιά μας στο Βέσο. Ο οποίος έχω να σου πω ότι έχει επηρεαστεί πάρα πολύ από τα τελευταία γεγονότα που συμβαίνουν εδώ στην εκπομπή. Την παρακολουθεί στενά, δηλαδή την εκπομπή. Την παρακολουθεί στενότατα, θα έλεγα. Αποτελούμε πηγή έμπνευσης για το αγόρι αυτό. Και κυρίες και κύριοι, πάμε να δούμε τι μας έφτιαξε ο αγαπημένος μας Βέσος. Από τότε που υιοθέτησα το στυλ του Χρήστου του Κιούση, όλα μου πάνε καλύτερα στη ζωή μου. Μου μιλάνε οι φίλοι μου, γυναίκες με φλερτάρουν, βρήκα δουλειά, αλλά το κυριότερο, βρήκα κοπέλα. Επιτέλους. Ευχαριστώ πολύ, Χρήστο. Είναι συγκινητικό πραγματικά. Βελτιώνει τις ζωές των άλλων ανθρώπων. Είναι πραγματικά συγκινητικό. Μπράβο, Χρήστο. Ένα μεγάλο μπράβο στο Χρήστο. Μεγάλα καλά, γυναίκα. Είναι πηγή έμπνευσης για όλους αυτούς τους τηλεθεατές που μας βλέπουν εκεί. Χριστίνα, σε ευχαριστούμε πάρα πάρα πολύ. Χρήστο Κιούση και εμείς σε εσένα ευχαριστούμε. Εγώ σας ευχαριστώ. Τον ανθρώπο. Δες το εκείνη συζήτηση που είχαμε ανοίξει κάτι περί επαγγελματικής συνεργασίας. Φιλάς του, μην ξαναπάρει τηλέφωνο. Είσαι ένας τελευταίος. Είμαι μνησί κακός πάρα πολύ. Ένας τελευταίος εκβιαστής είσαι. Αυτό είσαι. Αυτό είσαι. Με καρό που κάνεις ένας εκβιαστής. Αυτό είμαι, Βέσο, αυτό είμαι. Καφετζής! Έφτασε και μαζί μας σήμερα από την Πάτρα η Minor Project. Από την Πάτρα, από την Πάτρα. Έχουν και έναν Κιούση στο συγκρότημα. Υπάρχει ένας Κιούσης, να το σηκώσει. Ο κιθαρίστας. Έχουν Κιούση που παίζει κιθάρα και Στάθη που τραγουδάει και παίζει πλήκτρα. Λοιπόν, καλώς ορίσατε. Χαιρόμαστε πολύ που σας έχουμε μαζί μας. Καταρχήν θα πείτε ένα τραγούδι το οποίο να τα πάρουμε ανάποδα. Ναι. Το οποίο στο ραδιόφωνο στον Imagine 897 το παίζουμε πάρα πολύ συχνά. Ναι, συγγνώμη λίγο, Στάθη, συγγνώμη. Στο ραδιόφωνο είπα, Στάθη, στον Imagine 897 το παίζουμε πολύ συχνά το ραδιόφωνο. Τυχαία, κυρίες και κύριοι, τυχαία οι συνεργάτες μας δείξαν. Δεν ήταν ανάγκη. Βγάλτε το βρε. Βγάλτε το βρε κουτά. Όπως το φαντάστηκες, βγάλτε το. Θα διαφημίζουμε τώρα το σταθμό 89 και 7. Σας πάρω. 3W Imagine 897. Καταρχήν, πόσο καιρό υπάρχει το συγκρότημα, Το συγκρότημα υπάρχει περίπου 2 χρόνια. Ναι. 2 χρόνια και κάτι. Mm-hmm. Πριν ένα χρόνο βγάλαμε το δίσκο μας. Ωραία. Το υλικό μας. Και αυτή η διάκριση που ήρθε τώρα. Ο δίσκος είναι αυτός εδώ. Αυτός ακριβώς, ναι. Αυτή η διάκριση με το τραγούδι αυτό το Εγκάλος, πώς είναι ακριβώς, τι είναι, επιτυχία, να το πούμε έτσι. Επιτυχία. Είμαστε κομμάτι τιμή στο τζάμπινγκ στον τελευταίο καιρό. Mm-hmm. Και... αυτό λίγο μπορώ να κάνω μια παρένθεση. Χίλια συγγνώμη, είναι πολύ σημαντικό γιατί εγώ πριν μιλούσαμε και για μουσική για το Jumping Fish. Mm-hmm. Γιατί και την προηγούμενη φορά το είπαμε που φιλοξενήσαμε συγκρότημα από το Jumping Fish. Mm-hmm. Είναι πράγματα που πρέπει να τα λέμε και τον μπράβο στο Jumping Fish και τον μπράβο στην Κοσμότε. Γιατί είναι εντυπωσιακό να βλέπεις μια μεγάλη εταιρεία κινητής τηλεφωνίας
να ασχολείται με τέτοιες μουσικές, με αυτού του είδους τις μουσικές. Οι με οποίες ωραίες... θέλαμε πριν είναι έξω. Είναι ακριβώς. Οπότε το να έχει μια τέτοια προσπάθεια τη χρηματοδότηση της Κοσμοτέ είναι πολύ σημαντικό είναι και είναι πολύ σημαντικό τα παιδιά που κάνουν αυτή τη δουλειά στο Jumping Fish. Φιλοξενούμε και στο ραδιόφωνο και στην τηλεόραση και έχουμε σκοπό να φιλοξενήσουμε 5-6 πράγματα, αλλά αξίζει τον κόπο να το τσεκάρετε αυτό το site. Είναι αυτό εδώ το site. Αν δεν το έχετε ήδη τσεκάρει και αν σας ενδιαφέρει να δείτε ωραία πράγματα που βγαίνουν από την Ελλάδα. www.jumpingfish.gr. Συγγνώμη, δεν ξέρω. Αυτή η ιστορία σας βοήθησε σε πρακτικό επίπεδο, δηλαδή αναγνωρισιμότητα, περισσότερες συναυλίες, τι ακριβώς? Είναι γενικότερα μια. Κάνουν πολύ καλή προσπάθεια τα παιδιά τους και... και είναι και πολύ καλά παιδιά γενικά η ομάδα τους. Το ξέρουν το θέμα, Το ξέρουν το θέμα, λέω, όπως είναι ολοφάνε. Προφανώς και. Και είναι πολύ μεγάλη υποστήριξη γενικά και όσον αφορά την προώθηση στο τελείως πρακτικό του θέματος, αλλά και γενικότερη στήριξη. Γιατί σε κάτι, όταν ξεκινάς κάτι που θες να το λες και στηρίζεις ότι είναι ανεξάρτητο, όσο ανεξάρτητο και αν θες να υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι θα σε στηρίξουν και θα σε βοηθήσουν. Έτσι. Και είναι οι άνθρωποι πάντα που μέσα από αυτό. Ωραία. Από ζωντανές εμφανίσεις έχετε κάτι? Έχουμε ξεκινήσει μια σειρά συναυλιών στον Καζάρτε στην Αθήνα. Και το επόμενο, η δεύτερη εμφάνιση μας είναι τώρα 24 Φεβρουαρίου. Την Κυριακή αυτή. Και η άλλη στα τέλη του Μάρτου. Μάλιστα. Και θα επεκταθείτε σε όλη την Ελλάδα σιγά σιγά. Έχουμε και κάποια. Ναι, δεν θα τις πω, δεν θυμάμαι τις ημερομηνίες, θα τις πω λάθος. Αλλά αν μπείτε στο Facebook, στο site μας, θα τα ανεβάζουμε βήμα-βήμα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Φεύγω από τη μέση. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, αύριο Ράδιο Αρβίλα, 11 και κάτι. Ωραία τα σήμερα, ωραία ξεκίνησε η εβδομάδα. Έχετε όλοι μας την αγάπη. Νίκο Τσίλι, χρόνια πολλά. Έχει γενέθλια αύριο το αγόρι. Πολλά φιλιά. Να είστε καλά. Γεια σας, τα μούτρα, αδέρφια. Καλή εβδομάδα.